ξέσπασαν πριν από λίγο και κοντά στην Αμερικανική πρεσβεία. Πάμε στους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους γύρω από την Αμερικανική πρεσβεία και καλύπτουν την εξέλιξη της πορείας. Να ξεκινήσουμε από τον Μιχάλη Λαγάνη. Μιχάλη, πού βρίσκεσαι? Αυτή την ώρα έχουμε κυνηγητό άκη στους δρόμους στο Βουδί προς το νοσοκομείο Πέθων, ύστερα από έφαδο των δυνάμεων των ΜΑΤ για να σπάσουν τον μπλοκ των ενδοξιαστών. Υπάρχουν προσαγωγές, γιατί οι εξουσιαστές από τη μεριά τους έχουν στήσει εδώ πράγματα από τις φωτιές σε κάθε απορριμμάτων και γίνεται ένα κυνηγητό από τις μηχανές ομάδας Δίας μέσα στους δρόμους στο Βουδί, στη Φιλιππίνου, στο Μεσογείο και στο Παγκράτη. Ακούτε και εσείς λογικά πρέπει να περνάει ο ήχος από τις σιρήνες, από τα περιπολικά αλλά και από τα δακρυγόνα τα οποία ρίχνουν οι αστυνομικοί για να σπάσουν τις μικρές ομάδες των διαδηλωτών που θα βγουν να δουν μέσα στα ενά του Παγκρατίου. Άκη. Ακούμε τον Μιχάλη Λαγάνη να μας περιγράφει τις συγκρούσεις μεταξύ αντιεξουσιαστών και δυνάμεων των ΜΑΤ που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ενώ βλέπουμε και εικόνες από το κέντρο της Αθήνας. Στη λεωφόρο Μεσογείων εστιάζονται αυτή την ώρα, εστιάζεται η ένταση. Πάμε και στο Γιώργο Φιλιππάκη. Γιώργο, μας ακούς? Ακούω, Άκη, από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Να σας ενημερώσουμε ότι η πορεία έχει τελειώσει. Τελευταίες ομάδες αριστεριστών και αντιεξουσιαστών έχουν περάσει. Όμως, νωρίτερα έκαναν σφοδρές επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών των δυνάμεων των ΜΑΤ στην γωνία Παπαδιαμαντοπούλου και Βασιλής Σοφίας. Ξύλωσαν πλάκες, έριξαν μολότοφ, όπου οι αστυνομικοί εκεί αναγκάστηκαν, Άκη, να κάνουν ευρύτερη χρήση χημικών. Από το σημείο που ήταν τα επεισόδια που σας ανέφερα, Παπαδιαμαντοπούλου και Βασιλής Σοφίας, στη συνέχεια εκπεκτάθηκαν σε μικρότερη βέβαια ένταση μπροστά από το χώρο της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ τους κατεδίωξαν, έφτασαν στον κόμβο Αμπελοκήπων και εκεί μία ομάδα έχει στρίψει δεξιά προς τα Πέδων, αριστερά οι υπόλοιπες ομάδες τους έχουν εκτρέψει προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ έχει γίνει φραγμός και αυτή τη στιγμή μπροστά από το σταθμό του μετρό που είναι απέναντι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Επιχειρούν οι αστυνομικοί να τους ανακόψουν, ενώ πολλοί από τους αντιεξουσιαστές έχουν μέσα στα σακίδια τους αρκετές αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ και άλλα αντικείμενα. Άκη, νωρίτερα είχαν γίνει περί τις 30 προσαγωγές, αφαίρεσαν οι ελεύθεροι και οι 30, τώρα όμως ενδεχομένως να έχουμε και άλλες προσαγωγές χωρίς να έχουμε επίσημη ανακοίνωση μέχρι στιγμής. Άκη. Γιώργο Φιλιππάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα επιστρέψουμε σε εσένα. Πάμε και στην Άντια Αλεξίου. Νάντια. 10 προσαγωγές έχουν γίνει από τις αστυνομικές δυνάμεις ύστερα από επίθεση που δέχτηκαν οι αστυνομικοί στο ύψος της Αμερικάνικης Πρεσβείας με πέτρες, ξύλα, μπουκάλια με νερό αλλά και αναμένα καπνογόνα. Οι αστυνομικοί, η αλήθεια είναι ότι δεν έκαναν χρήση χημικών, περιορισμένοι θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς. Ενώ αυτή τη στιγμή το νέφος που έχουν δημιουργήσει τα χημικά ανεβαίνει προς την λεωφόρο Αλεξάνδρα στον κόμβο με την Κηφισίας, με αποτέλεσμα όσοι από τους διαδηλωτές, όσοι από αυτούς που συμμετείχαν στην πορεία να είναι με δακρυσμένα μάτια, με μαντήλια στα χέρια. Οι προσαγωγές φτάνουν τις 10, δεν γνωρίζουμε ποιες από αυτές θα γίνουν συλλήψεις, γιατί έγιναν τη στιγμή που τα άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου που ερνούσαν μπροστά από την Αμερικάνικη Πρεσβεία και πραγματοποιούσαν επίθεση κατά των αστυνομικών, οι οποίοι εκτός από την περιορισμένη χρήση χημικών, έριξαν 4 κρότου λάμψης προκειμένου να διασπάσουν αυτό τον όγκο κόσμου που συνέχιζε να επιτίθεται προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Έχουν φτάσει στον κόμβο της Βασιλής Σοφίας με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και την λεωφόρο Κηφισίας. Έχουν σπάσει το μπλοκ των αντιεξουσιαστών δεξιά προς το Πέδον και κάποιες ομάδες έχουν κινηθεί προς τα Εξάρχεια με τους αστυνομικούς σε όλο αυτό το μήκος να πραγματοποιούν παράταξη, να πραγματοποιούν φραγμό προκειμένου να αποτρέψουν τα εξόδια.